Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κρίσιμη συνάντηση με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ έχει στις 9 το βράδυ ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής. Το πρωί ο κύριος Παπανδρέου μίλησε στην ετήσια ημερίδα του Συνδέσμου Γερμανικής Βιομηχανίας. Η ομιλία του είχε τίτλο «Κοιτάζοντας το μέλλον, η Ευρώπη της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης». Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν στο Βερολίνο μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, Επικρατείας Ηλίας Μόσχελος και αναπληρωτής οικονομικών Φίλιππος Ταχυνίδης. Στον αέρα βρίσκεται το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, μία από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης έναντι της Τρόικας. Μετά την άρνηση που έδειξαν οι πρώτοι 151 φορείς να αποστείλουν τις λίστες με το πλεονάζον προσωπικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο 90 από τους 151 φορείς ανταποκρίθηκαν στη σχετική εγκύκλιο του ειδικού γραμματέα ΔΕΚΟ Γιώργου Κυριακού. Ωστόσο, ακόμη και οι φορείς που απάντησαν στην ειδική γραμματεία απέφυγαν με διάφορα επιχειρήματα να αποστείλουν συγκεκριμένα ονόματα εργαζομένων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εργαζομένων, περίπου 40 φορείς δήλωσαν πως δεν θα έπρεπε να έχουν περιληφθεί στις διαδικασίες της εργασιακής εφεδρείας. Στις επιπτώσεις της κρίσης, το παραγωγικό δυναμικό της χώρας εστιάζει η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕΕ ΑΔΕΔΗ για την οικονομία και την απασχόληση. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, η εγχώρια ζήτηση έχει υποχωρήσει πλέον στα επίπεδα του 2003. Το ΑΕΠ ανακάτοικο, καθώς και η παραγωγικότητα εργασίας, είναι στα επίπεδα του 2000, ενώ και η αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού επέστρεψε στα επίπεδα της διετίας 2001 και 2002. Ειδικότερα για την ανεργία, η έκθεση του Ινστιτούτου προβλέπει ότι στατιστικά θα αναρριχηθεί σε ποσοστό 17 με 18%, αλλά στην πραγματικότητα θα ανέλθει στα επίπεδα του 22 με 23%, δηλαδή στα επίπεδα των πρώτων ετών της δεκαετίας του 1960. Εκτενείς αναφορές στην κρίσιμη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί το βράδυ στην Βουλή για το ειδικό τέλος ακινήτων φιλοξενούν τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων, εστιάζοντας το πώς θα συμπεριφερθούν τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου θα δοκιμάσει σήμερα τις δυνάμεις της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε μία ψηφοφορία που χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρακτορείο, η κυβέρνηση αναμένεται να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική έγκριση και θα πετύχει την απελευθέρωση των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Bloomberg αναφέρει ακόμη πως τα συνδικάτα έχουν καλέσει ήδη γενικές απεργίες για τις 5 και 19 Οκτωβρίου, ενώ οι δημόσιες επιχειρήσεις μεταφορών προχωρούν σε συνεχείς απεργίες σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τα μέτρα. Απεργούν σήμερα και αύριο οι εφοριακοί και οι τελωνιακοί, αντιδρώντας στη μείωση των αποδοχών τους, καθώς και στις κυβερνητικές εξαγγελίες περί εφεδρείας. Στην απεργία συμμετέχουν και οι υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών. Στις 11 το πρωί, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή και εν συνεχεία πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί οι απεργοί κατέλαβαν την αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου, διαμαρτυρώμενοι για τις επικείμενες περικοπές. Το τουρκικό σκάφος ερευνών, Piri Reis, άρχισε χθες τις έρευνες του μέσα στην ζώνη που όρισαν από κοινού και παρανόμως η Τουρκία και το καθεστώς των κατεχομένων. Σε γραπτή του δήλωση, ο Πρωθυπουργός των κατεχομένων, Ιρσέν Κουτσούκ, επιβεβαίωσε την έναρξη των σεισμικών ερευνών. Οι κυπριακές πηγές επιβεβαίωσαν ότι το τουρκικό σκάφος βρίσκεται σε διεθνή ύδατα νότια από την Κύπρο, περίπου 80 χιλιόμετρα νότια από την κυπριακή εξέδρα, όπου ήδη έχουν αρχίσει οι έρευνες. Σαφές προβάδισμα 6,8 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ δίνει στη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της GPO. Συγκεκριμένα η εικόνα της πρόθεσης ψήφους διαμορφώνεται ως εξής. Νέα Δημοκρατία 22,3%, ΠΑΣΟΚ 15,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 9,8%, Λαός 7,9%, ΣΥΡΙΖΑ 4,8%, Δημοκρατική Αριστερά 2,7%, Οικολόγοι Πράσινοι 2,4%, Δημοκρατική Συμμαχία 2%, Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών 1,6%. Η αδιευκρίνηστη ψήφος διαμορφώνεται στο 19,7%. Το 22,5% των ερωτηθέντων θεωρεί ως καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, το 16,1% τον Γιώργο Παπανδρέου, ενώ το 60,1% κανέναν από τους δύο.
Εκτός συνόρων τώρα, σε διπλωματικό αγώνα για την συγκέντρωση των ψήφων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχουν επιδοθεί οι Παλαιστίνοι επιθυμώντας την έγκριση του αιτήματό τους. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν έντονες πιέσεις προκειμένου να απορριφθεί το αίτημα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν φαίνεται να βιάζονται να λάβουν μια απόφαση, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν πως αν υπάρξει μια καθυστέρηση, θα μπορέσουν να αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Η Δύση προσπαθεί να σπείρει χάος στη Συρία προκειμένου να διαλύσει τη χώρα, δήλωσε από τα Ηνωμένα Έθνη ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ουλάιντ Αλ Μουάλεμ. Την ίδια ώρα, Συριακές δυνάμεις και άρματα μάχης εισήλθαν στη στρατηγική σημασία πόλη Ραστάν. Ενώ η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πίεση στον ΟΗΕ για την επιβολή κυρώσεων κατά της Συρίας, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν πρόσχημα για τις ξένες επεμβάσεις. Ο Σύρος Υπουργός πρόσθεσε ότι οι ξένες κυβερνήσεις προσπαθούν να σαμποτάρουν τη συνύπαρξη διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων στη Συρία. Δύο σειρμοί του μετρό στη Σανγκάη συγκρούστηκαν εξαιτίας βλάβης του αυτόματου συστημίματος σηματοδότησης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επιβάτες. Το ατύχημα σημειώθηκε 2 μήνες μετά τη σύγκρουση 2 υπερταχυών στις 23 Ιουλίου κοντά στο Γκουενζού της Ανατολικής Κίνας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι. Παράλληλα, η υπαριθμόν 2 κατασκευάστρια εταιρεία τρένων στην Κίνα αποφάσισε να ανακαλέσει για τεχνικούς λόγους 54 υπερταχύες αμαξοστοιχίες της γραμμής Πεκίνου-Σανγκάη. Σχολικό λεωφορείο ανατράπηκε στην επαρχία Πουτζάμπ του Ανατολικού Πακιστάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 34 άνθρωποι και να τραυματιστούν 65, οι περισσότεροι μαθητές. Σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο, τα παιδιά που επέβαιναν στο σχολικό, όλα μαθητές ιδιωτικού σχολείου, επέστρεφαν από το θέρετρο Μάρι Χιλ στην πόλη Φαϊσαλαμπάντ. Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 2 μποφόρ. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από την Εγνατία Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.